Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Άλλο ένα webinar σήμερα με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Unicom. Καλεσμένος σήμερα ο επίκουρος καθηγητής στην Οδοντική Χειρουργική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Παντελής Οκούρος, γνωστός και μία εξαιρετέως φίλος, έχει στηρίξει τον Σύλλογο πολλές φορές και άλλη μία σήμερα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μία φορά. Σήμερα θα μας μιλήσεις για τις αισθητικές αποκαταστάσεις και αν είναι αυτές εφικτές με κάποια ρητήρια universal. Ο λόγος εσένα. Θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε ότι θα δεχτούμε ερωτήσεις, δεχόμαστε ερωτήσεις όσο διαρκεί το webinar και θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε κατά τη διάρκεια του webinar. Κάτω θα βρείτε στο, όπως είναι το Zoom, θα δείτε κάτω το Q&A. Εκεί γίνονται οι ερωτήσεις, εκεί τις δεχόμαστε και θα τις απαντούμε όπως έρχονται. Παντελή, ο λόγος σε σένα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Είναι τιμή μου να είμαι για τρίτη φορά και κάποιες άλλες προ-κορονοϊού σε live εκδηλώσεις. Έχουμε γίνει θαμώνες. Ελπίζουμε ότι αυτά θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν σύντομα. Λέμε κάθε φορά σε κάθε webinar έτσι, αλλά ελπίζω ότι... Μακάρι. Σύντομα. Και να πω ότι η 9 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καθιερωθεί η μέρα webinar δικού μου με το Σύλλογο. Α, έχεις επέτειο. Έχω επέτειο γιατί πέρυσι τέτοια μέρα είχαμε πάλι ένα webinar και ήταν πάλι για χρώμα και οδοντιατρική και σε εκείνο ήταν ακριβώς η ίδια μέρα. Μου το έβγαλε το Facebook ως ανάμνηση, οπότε και εγώ το θυμήθηκα με αυτόν τον τρόπο και είπα να το βάλω στην ομιλία. Για όσους το χάσανε αυτό το webinar, εγώ υπάρχει. Θέλω να πω ότι όλα μας τα webinar είναι στο κανάλι του YouTube του Συλλόγου και μπορείτε να τα δείτε όλα στον δικό σας χρόνο, όποτε και όσες φορές επιθυμείτε. Και αυτό που δείχνει τώρα ο Παντελής και το προηγούμενο που μας έχει δείξει και όλα τα υπόλοιπα στο κανάλι του YouTube. Λοιπόν, σε εκείνο το webinar είχα βάλει και ως εξώφυλλο έναν παπαγάλο Μακάου. Θα εξηγήσω για ποιο λόγο το τονίζω αυτό σήμερα, γιατί σήμερα θα αναλύσουμε ακριβώς τι συμβαίνει με τους παπαγάλους. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω φυσικά θέλω να κάνω τα disclaimer μου. Όλες οι κλινικές φωτογραφίες και βίντεο που θα παρουσιαστούν είναι ασθενείς οι οποίοι θεραπεύτηκαν από εμένα στο ιδιωτικό μου ιατρείο. Δεν έχει συμβεί καμία μετατροπή ή αλλίωση των φωτογραφιών, πέραν του crop και του ευθειασμού για λόγους παρουσίασης και τίποτα άλλο. Φυσικά, όποιος επιθυμεί να τεστάρει τα RAW αρχεία, είναι στη διάθεσή του. Όλοι οι ασθενείς έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη και τη χρήση του υλικού και υπόκεινται στην νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα να πω ότι απαγορεύεται η χρήση και η αναπαραγωγή του υλικού χωρίς άδεια από τον υποφαινόμενο. Φυσικά η παρουσίαση γίνεται, η εκδήλωση σημερινή με την ευγενική χορηγία της Unicom Ελλάς, οι οποίοι πάρα πολύ ευγενικά και πάρα πολύ σοβαρά μου δώσαν το λόγο και με την προϋπόθεση φυσικά πάντοτε όταν μιλάω ότι οι απόψεις που θα εκφράσω δεν δεσμεύονται καθιονδήποτε τρόπο από το χορηγό, αποτελούν δικές μου απόψεις και δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά αυτό που πιστεύω και αυτό το οποίο μπορώ να τεκμηριώσω. Και φυσικά μιλάμε για χρώμα σήμερα. Ας ξεκινήσουμε θυμίζοντας σε όλους μας ότι το οπτικό μας φάσμα κυμαίνεται από τα 380, δηλαδή το ιώδες, μέχρι τα 740, δηλαδή το ερυθρό. Έτσι και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εδώ είναι οι συχνότητες οι οποίες βλέπουμε και η ένταση με την οποία βλέπουμε αυτές τις συχνότητες. Γιατί το λέω αυτό? Πάλι πάω στο Μακάο. Ουσιαστικά ο τρόπος που βλέπουμε είναι επειδή η κάθε περιοχή που τη βλέπουμε χρωματισμένη απορροφά όλες τις συχνότητες από το φως που πέφτει πάνω της, εκτός από αυτή της οποίας το χρώμα βλέπουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η περιοχή που βλέπουμε στον παπαγάλο ως κόκκινη απορροφά όλες τις συχνότητες του φωτός, εκτός από το κόκκινο το οποίο αντανακλά και το επιστρέφει πάνω στο μάτι μας. Αυτό συμβαίνει μέσω χρωστικών, κατά βάση. Θα εκπλαγείτε όμως αν σας πω ότι η φύση δεν έχει καμία μπλε χρωστική. Και όμως εδώ βλέπουμε τον παπαγάλο ότι έχει πολλές μπλε περιοχές, όπως και πάρα πολλά πτηνά, πολλά από αυτά είναι και γνωστά σε μας καθώς κατοικούν και στην Ελλάδα, όπως εδώ το παγόνι. Οτιδήποτε βλέπετε μπλε δεν είναι αποτέλεσμα μπλε χρωστικής. Είναι αποτέλεσμα αυτού το οποίο ονομάζεται στη βιβλιογραφία ως structural color, δηλαδή
αν το μεταφράσουμε, είναι χρώμα δομικό. Είναι χρώμα που προέρχεται από την μοριακή δομή του υλικού. Και θα το εξηγήσω λιγάκι. Σε αυτή την μπλε επιφάνεια, για παράδειγμα, που βλέπετε στις οθόνες σας, το φως πέφτει, όλες οι χρωματικές συχνότητες που δεν βλέπουμε απορροφούνται από τα πίξελ τα οποία έχουν χρωματιστεί μπλε, και το μήκος κύματος το οποίο εκπέμπεται είναι αυτό το οποίο μεταφράζεται ως μπλε από τον εγκέφαλό μας. Αυτό το μήκος κύματος λοιπόν βρίσκεται, είναι ανάμεσα στα 450 και στα 495 νανόμετρα. Άρα έχουμε ένα κυματισμό, ένα ερέθισμα το οποίο έχει ακριβώς αυτό το μήκος κύματος. Πώς αλλιώς μπορεί να σχηματιστεί αυτό το μήκος κύματος? Εάν η επιφάνεια την οποία βλέπουμε και η οποία είναι χρωματισμένη μπλε δεν είναι ακριβώς μπλε, αλλά έχει κάποια διαφάνεια, άρα το φως πέφτει, χτυπάει στην πρώτη επιφάνεια, διαθλάται και αυτό το οποίο βλέπουμε στο μάτι έχει ουσιαστικά διαφορά φάσης 450 με 495 νανόμετρα, τότε χωρίς να έχουμε χρωστική ουσία, αυτές οι δύο επιφάνειες μας δίνουν την εντύπωση του μπλε. Αυτός είναι ο τρόπος που σχηματίζεται το δομικό μπλε και όχι το μπλε από τις χρωστικές. Τι διαφορά έχει αυτό? Η διαφορά είναι ότι αν αλλάξουν οι γωνίες της θέασης, αλλάζει και η απόσταση των επιφανειών, η σχετική απόσταση με το μάτι, οπότε προφανώς και το μπλε σταματάει να είναι μπλε και αποχρωματίζεται. Αυτό συμβαίνει με τα πτηνά, αυτό το ονομάζουμε ειριδίζον το χρώμα. Αυτό συμβαίνει με τα πτηνά και εδώ για παράδειγμα στην αριστερή πλευρά της οθόνης βλέπουμε ένα φτερό από μία μπλε κίσα, το οποίο όταν φωτιστεί από επάνω φαίνεται μπλε με αυτές τις μαύρες λωρίδες. Όταν το φως φύγει από πίσω του, δεν βλέπουμε πλέον χρωστική, δεν βλέπουμε το μήκος κύματος το οποίο διαθλάται στις δύο επιφάνειες οι οποίες απεικονίζονται δεξιά, οπότε το φτερό απεικονίζεται γκρι. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, γιατί τα λέμε όλα αυτά, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οπτικά οι οδοντικοί ιστοί. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε επιφάνειες οι οποίες είναι βαμμένες, έχουμε διεπιφάνειες. Έχουμε επιφάνειες οι οποίες είναι διαφανείς ή λιγότερο διαφανείς. Έχουμε σημεία στα οποία έχουμε πλήρη διαφάνεια. Τα γνωρίζουμε όλοι καλά αυτά. Οπότε, στην πραγματικότητα, όταν έχουμε να κάνουμε μία έμφραξη, έχουμε δύο τρόπους προσέγγισης. Ο κλασικός τρόπος είναι ότι τοποθετούμε ένα υλικό το οποίο φέρει χρωστικές και αυτές είναι οι γνωστές μας ρητίνες. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οι χρωστικές, για να μην φαίνεται το υλικό, να ταιριάζουν απόλυτα με το οπτικό αποτέλεσμα των δομών του δοντιού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλες οι ρητίνες περιέχουν φύλλες, ενισχυτικές ουσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι το σχήμα των ενισχυτικών ουσιών σχετίζεται με τη σχετική διαφάνεια του υλικού. Γιατί μία ακτίδα φωτός η οποία θα πέσει σε μία τέτοια δομή όπως αυτή που φαίνεται, είναι εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, θα χτυπήσει στην επιφάνεια της ενισχυτικής ουσίας και θα διαθλαθεί τυχαία, εντελώς τυχαία, ανάλογα με τη γωνία που θα πέσει. Αποτέλεσμα είναι ότι μία ακτίνα η οποία θα πέσει προκειμένου να περάσει μέσα από το υλικό και να φτάσει στην επιφάνεια του δοντιού, να το φωτίσει και να επιστρέψει, όταν έχουμε αυτή την ανώμαλη δομή των ενισχυτικών ουσιών, είναι αρκετά πιο δύσκολο να συμβεί. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το υλικό μας οπτικά εμφανίζεται πιο αδιάφανο. Όλοι γνωρίζουμε για το χαμελιοντισμό των ρητινών. Το γνωρίζουμε ως χαμελιοντισμό γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τα τμήμα marketing των εμπορικών εταιριών επικοινωνούν το χρώμα των ρητινών ή, εν πάση περιπτώσει, το χρησιμοποιούν ως προτέρημα όσον αφορά το να αγοράσουμε ένα υλικό. Στην πραγματικότητα, τι είναι αυτό και πώς μετράται? Στη βιβλιογραφία μπορούμε να το δούμε με διάφορα ονόματα. Μπορούμε να το δούμε ως blending effect, μπορούμε να το δούμε ως color adjustment potential, μπορούμε να το δούμε ως color shifting, color change. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι μετρήσιμο. Και δεν είναι απλώς μετρήσιμο, είναι απόλυτα σχετιζόμενο
με την διαφάνεια του υλικού. Γιατί ουσιαστικά ο χαμελιοντισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από την ικανότητα ενός υλικού να διαχέει το φως μέσω του, να φωτίζει τον υποκείμενο ιστό και ο υποκείμενος ιστός, επιστρέφοντας αυτό το φως, να μας δίνει τις οπτικές ιδιότητες του υλικού, ένα υλικό το οποίο χάνεται μέσα στους ιστούς οπτικά. Αυτή είναι το πιο πρόσφατο review άρθρο που βρήκα στη βιβλιογραφία. Είναι από τις 29 Ιουλίου του 2021. Και σύμφωνα με αυτό το άρθρο, λοιπόν, αυτοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν τον χαμελιοντισμό των υλικών. Και αυτοί οι παράγοντες είναι συσχετιζόμενοι με το σχήμα της παρασκευής μας, εάν έχει λοξοτομημένα όρια, ποιο είναι το μέγεθος και το βάθος. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τον υποκείμενο ιστό, την ηλικία του δοντιού ή την κατεύθυνση των πρισμάτων αδαμαντίνης. Και φυσικά υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τα ρητινόδη υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ακριβώς αυτό. Είναι η διαφάνεια του υλικού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το χαμελιοντισμό. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ρητίνη της Tokuyama, την Omnichroma, η οποία ουσιαστικά θα μας απασχολήσει στην σημερινή ομιλία. Είναι universal shade. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην πραγματικότητα, θα το δείτε και πιο κάτω στα δοκίμια τα οποία έχω ετοιμάσει, στην πραγματικότητα η ρητίνη αυτή δεν φέρει χρώμα. Είναι μια ρητίνη η οποία παίρνει το χρώμα της από το περιβάλλον. Η εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου που βλέπετε είναι από ακριβώς αυτή τη ρητίνη. Βλέπετε ότι τα fillers είναι σφαιρικά. Αυτά τα fillers δημιουργούνται σε αντίθεση με τα ακανόνιστα fillers που είδαμε στην προηγούμενη εικόνα, τα οποία δημιουργούνται με λιοτρίβηση υλικών. Αυτά δημιουργούνται με την ανάπτυξη από έναν πυρήνα αυτών των σφαιριδίων με αναπόθεση, με χημική αναπόθεση πάνω στον πυρήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο κατασκευαστής μπορεί να προσδιορίσει ακριβώς ποιο είναι αυτό το μέγεθος των σφαιριδίων. Τι ακριβώς προσφέρει αυτό το σχήμα? Το φως το οποίο θα πέσει και θα διαθλαθεί ομαλά πάνω στις επιφάνειες των ενισχυτικών αυτών σωματιδίων θα φτάσει πιο εύκολα στο βάθος. Αυτό σημαίνει ότι θα φωτίσει την επιφάνεια των οδοντικών ιστών και θα γυρίσει πίσω, δημιουργώντας ακριβώς αυτό το εφέ χαμελιοντισμού. Τώρα, ο κατασκευαστής αποφάσισε, λοιπόν, αφού έκανε το πείραμα το οποίο βλέπετε στην οθόνη, τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο βλέπετε. Πάνω δεξιά είναι σωματίδια που έχουν διάμετρο 260 νανόμετρα. Εμφανίζονται κόκκινα προς κίτρινα στο μαύρο background, ενώ κανένα από αυτά τα σωματίδια που βλέπετε δεν εμφανίζει, δεν έχει εικόνα στο λευκό. Πάνω δεξιά είναι με 180 εμφανίζονται μπλε, στα 4 μικρά εμφανίζονται λευκά, ενώ δεν εμφανίζονται καθόλου όταν έχουν μέγεθος μικρότερο των 50 νανόμετρων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι επειδή το χρωματικό περιβάλλον των δοντιών ανήκει στο κόκκινο με κίτρινο, ο κατασκευαστής με βάση αυτό το πείραμα αποφάσισε ότι όλα τα σφαιρίδια τα οποία περιέχονται μέσα στη ρητίνη θα πρέπει να είναι 260 νανόμετρα, προκειμένου να βρισκόμαστε στη χρωματική οικογένεια των δοντιών. Να σε διακόψω λίγο, Παναγιώτη. Ναι, βεβαίως. Έχουμε ζωντανές ερωτήσεις. Θα το ήθελα. Μου είπες ότι θα ήθελες να είναι τέτοιο. Θα το ήθελα, ναι. Υπάρχει μια ερώτηση. Τι γίνεται αν δεν υπάρχει πίσω επιφάνεια όπως στην αποκατάσταση τέταρτης ομάδας? Θα το δούμε σε λίγο. Ωραία. Ας κάνει ο φίλος υπομονή, γιατί ακριβώς αυτό πραγματεύεται αυτή η ομιλία μου. Και ας περιμένει μέχρι και την τελευταία διαφάνεια θα λυθούν τα πάντα. Ωραία. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε και περιμένουμε ερωτήσεις τις οποίες θα μεταφέρουμε στον ομιλητή. Θα το ήθελα να υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις, γιατί μου αρέσει πολύ περισσότερο η διαδραστική αντιμετώπιση από το να μιλάω μόνος μου. Εδώ βλέπουμε, λοιπόν, τι συμβαίνει με μια τέτοια ρητίνη. Βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν έχει χρώμα. Όλα αυτά τα δοκίμια τα οποία βλέπετε έχουν εμφράξεις κυκλικές στο κέντρο, οι οποίες φαίνονται με το φθορισμό. Ίσως να πρέπει να το ξαναπαίξω αυτό, γιατί είναι λίγο γρήγορο. Αυτό είναι ένα βιντεάκι το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, είναι της Omnichroma της εταιρείας. Έτσι, βλέπουμε, λοιπόν, ότι η ρητίνη παίρνει το χρώμα του δοντιού. Ωραία. Και αυτό είναι από το πειραματικό κομμάτι του Dental Shade Navigator, που κάποιοι από εσάς ίσως γνωρίζετε την εφαρμογή την οποία
Έχω φτιάξει με τον Ρέση του Χαραλάμπους για την χρωματοληψία. Αριστερά βλέπετε ένα δοκίμιο πάχους 0,5 χιλιοστά. Στη συνέχεια 1 χιλιοστό, 1,5 χιλιοστό και 2 χιλιοστά. Βλέπετε ότι ακόμα και μέχρι τα 2 χιλιοστά η ρητίνη αυτή εμφανίζεται αρκετά διαφανής. Δηλαδή φαίνεται το φόντο, το γκρι, το άσπρο και το μαύρο. Είναι ακριβώς οι παράγοντες διαφάνειας οι οποίοι περιέγραφα. Και για να αρχίσω λίγο-λίγο να λύνω και αυτή την απορία η οποία εκφράστηκε μέσω των ερωτήσεων. Το προηγούμενο βιντεάκι έχει, αν προσέξατε, δεν είναι κανένα τετάρτης ομάδος, δεν είναι κανένα δευτέρας ομάδος, είναι όλα πρώτης ομάδος εμφράξεις. Τι διαφορετικό έχει η πρώτης ομάδος? Η πρώτης ομάδος έχει τυχώματα γύρω-γύρω, που σημαίνει ότι το υλικό μας θα κλειστεί μέσα στους οδοντικούς ιστούς και αυτό το οποίο έχω περιγράψει με το φως το οποίο πέφτει από πάνω και φωτίζει από κάτω, θα δώσει ουσιαστικά το χρώμα στο υλικό. Αυτό όμως, όπως βλέπετε, όταν φύγει από το δόντι, το βλέπετε πάνω στην γκρι κάρτα, ίσως να λειτουργεί λίγο διαφορετικά και υπάρχει τρόπος για να το κουμαντάρουμε. Εντάξει. Αυτό θα ήταν πρόβλημα, για παράδειγμα, σε μία πρώτης ομάδος, η οποία από κάτω δεν έχει φυσιολογικό χρώμα δοντιού, αλλά έχει, για παράδειγμα, μία χρώση από παλιό αμάλγαμα το οποίο αφαιρέθηκε ή μία τεριδόνα την οποία δεν επιλέγουμε να αφαιρέσουμε πλήρως και είναι απόλυτα συμβατό και αυτό με τις πρακτικές μας. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να μπλοκάρει αυτό το μαύρο, αυτή τη χρώση από κάτω, έτσι ώστε να μην φεγγίσει προς τα πάνω. Προφανώς, λοιπόν, και δεν είναι δυνατό να δουλεύουμε αποκλειστικά με ένα universal shade χρώμα να το βάζουμε και να μας κάνει τη δουλειά μας παντού. Και η ίδια η εταιρεία συνοδεύει αυτό το υλικό με ένα opaquer. Και εδώ είναι η εμφάνιση του opaquer πάλι στα ίδια πάχη όπως έδειξα προηγουμένως για την ομνικρώμα. Αριστερά βλέπουμε το blocker πώς λειτουργεί στο 0,5 και μέχρι τα 2 χιλιοστά προφανώς βλέπετε ότι από το 1 χιλιοστό και πάνω είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ποιο είναι το χρώμα. Προσοχή! Αυτό το blocker που έχει η ομνικρώμα δεν ισοδυναμεί με το opaquer που έχουν κάποιες άλλες εταιρείες. Δεν είναι δηλαδή πλήρως αδιάφανο. Θα έλεγα μάλλον περισσότερο ότι προσομοιάζει στα όμικρον α2 ή όμικρον α1 κάποιων άλλων εταιριών όσον αφορά τις χρωματικές ιδιότητες. Ίσως είναι λίγο πιο αδιάφανο. Και βέβαια πάμε λίγο σιγά σιγά να χτίσουμε όλες αυτές τις απορίες. Τα οπτικά χαρακτηριστικά ενός δοντιού δεν είναι ένα χρώμα, δεν είναι μεμονωμένο. Και εδώ λίγο θέλω λίγο να παραμείνω. Αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι στην οθόνη μας είναι μαύρο μέσα στο κυκλάκι. Αυτό το οποίο ο εγκέφαλός μας καταλαβαίνει είναι διάφανο. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε ως μαύρο δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά το φόντο, είναι ο κοντράστορας, είναι αυτό το μαύρο που βλέπετε κάτω από τα δόντια, το οποίο τοποθετήθηκε κατά τη στιγμή της λήψης και το οποίο φαίνεται μέσω της διαφάνειας του δοντιού. Αυτό οι τεχνίτες μας το φτιάχνουν όπως ο ζωγράφος φτιάχνει ένα πίνακα. Δηλαδή βάζουν λίγο μπλε, βάζουν λίγο μαύρο, μερικές φορές βάζουν λίγο κόκκινο, λίγο καφέ, λίγο κίτρινο, αναμειγνύουν μέχρι να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο διαφάνειας. Όμως αυτό, στην πραγματικότητα, είναι η δυσδιάστατη αναπαράσταση μιας τρισδιάστατης πραγματικότητας. Και μπορεί ο καλύτερος τεχνίτης να κάνει πραγματικά αριστουργήματα, αλλά ακόμα και αυτό το δυσδιάστατο αριστούργημα, αν μιλάμε για μία μεμονωμένη κατασκευή, αν το δούμε υπό διαφορετικές γωνίες θεάσης, πιθανώς να μην είναι τόσο τέλειο, ακριβώς γιατί δεν έχει αυτή την τρισδιάστατη απεικόνηση. Και αυτό είναι ακριβώς το λάθος. Ναι, εντάξει, είχα ξεχάσει ότι είχα βάλει αυτά το γραφικό, έτσι. Ξέρουμε ότι το δόντι μας, λοιπόν, έχει μία αδιαφάνεια, μία διαφάνεια και φυσικά αυτό το οποίο ονομάζουμε halo effect, το οποίο επίσης είναι αδιαφανές χωρίς να αλλάζει το υλικό, γιατί παράγεται με κάποιο άλλο τρόπο αυτή η σχετική αδιαφάνεια. Λοιπόν, είναι λίγο οξύμορο το να τοποθετούμε την γκρι κάρτα κατά αυτόν τον τρόπο, να πηγαίνουμε στον υπολογιστή, να κάνουμε ισοστάθμιση της εικόνας και να μετράμε χρωματικές διαστάσεις. Γιατί αυτό που μετράμε στην πραγματικότητα είναι pixels, είναι απεικόνιση σε pixels. Και αν, ας πούμε, ο υπολογιστής μετράει ως μαύρο ένα πίξελ, δεν το μετράει ως διάφανο, το μετράει ως μαύρο. Και η διαφάνεια, ξαναλέω,
είναι μία παράμετρος η οποία είναι απόλυτα μετρήσιμη. Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τη διαφάνεια, θα πρέπει να τοποθετήσουμε μία γκρι κάρτα, όπως είναι αυτή την οποία έχουμε κατασκευάσει, δεν είναι δυστυχώς ακόμα εμπορεύσιμο είδος, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να χωρίζει σε μία περιοχή λευκού φόντου και σε μία περιοχή μαύρου φόντου. Γιατί τα λέω αυτά? Δείτε λίγο, είναι το ίδιο δόντι ακριβώς. Έτσι. Δείτε λιγάκι πόσο διαφορετική φαίνεται η διαφάνεια χωρίς φόντο, πόσο διαφορετική φαίνεται στο μαύρο και πόσο διαφορετική φαίνεται στο άσπρο. Εντάξει, αυτά δεν είναι μαύρες περιοχές. Είναι περιοχές διαφάνειας. Φυσικά, το ένα αφορά δυσδιάστατη διάγνωση, το άλλο αφορά τρισδιάστατη διάγνωση. Και πάμε λιγάκι, βάζοντας όλα αυτά σε ένα πακέτο, πάμε λιγάκι να δούμε. Εδώ θα αρχίσουν κάποια βιντεάκια. Το πρώτο είναι σχετικά μικρό, γιατί είναι η σχετικά εύκολη αντιμετώπιση. Πάμε λίγο να δούμε κάποια κλινικά περιστατικά αντιμετώπισης με το σύστημα της Ομικρόμα, δηλαδή Ομικρόμα και Blocker. Και στο τελευταίο περιστατικό θα σας αναφέρω ακριβώς πώς μπορούμε να συνδυάσουμε και κάποια άλλα υλικά, άλλες ρυθμίσεις μαζί με την Ομικρόμα, έτσι ώστε να φτιάξουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα ακριβώς. Εδώ έχουμε ένα κοντάκι το οποίο είχε τεριδόνες. Προφανές αφαιρέθηκαν οι τεριδόνες. Δεν συνηθίζω να αφαιρώ όλη την προσοχή μέχρι το βάθος της τεριδόνας. Είναι πάρα πολλές εργασίες που λένε ότι αυτό μάλλον είναι περίπου και δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο εξτρά απόλυο από τον κλειστού. Αυτή είναι η αμοβολή, συνήθως αμοβολώ με τα 29 μικρά. Δεν ξέρω, έχουμε ήχο βίντεο, πρέπει να ρυθμίσω λίγο. Εντάξει, ωραία, δεν ακούω καθόλου γι' αυτό. Λοιπόν, κάνουμε επιλεκτική αδροποίηση της αδαμαντίνης για την αρχή. Μετά, ανάλογα με την περίπτωση, επιλέγουμε ή όχι να αδροποιήσουμε την οδοντίνη. Εδώ επέλεξα να την αδροποιήσω. Καλό ξέπλυμα. Ναι, είναι το βίντεο μου. Ωραία. Μήπως να μειώσω εγώ την ένταση από το βίντεο. Εντάξει, τέλεια. Ωραία, σας παρακαλώ, live είμαστε, να μας κάνετε τις παρατηρήσεις μας. Ένα καλό στέγνωμα είναι απαραίτητο πριν τοποθετήσουμε οποιοδήποτε παράγοντα. Το wet bonding είναι μάλλον πρακτική του παρελθόντος ή είναι πρακτική για συμπολιτικά συστήματα τα οποία περιέχουν ακετόνη. Αυτό δεν είναι ένα τέτοιο. Τα σύγχρονα συμπολιτικά συστήματα περιέχουν νερό και αλκοόλι ως διαλύτη. Οπότε έχουμε την τοποθέτηση του συμπολιτικού. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, επειδή μιλάμε για χρώμα, εντάξει, επί της ευκαιρίας βλέπουμε λίγο και κάποια πράγματα όσον αφορά την αποκατάσταση, αυτό είναι το blocker. Εδώ λοιπόν με το blocker, στη flow μορφή του, προσπαθούμε να καλύψουμε τις δυσχρωμικές, τη βάση, τη δυσχρωμική την οποία αφήσαμε. Και είναι αυτό αρκετό για να έχουμε μια αποκατάσταση η οποία οπτικά, θα το δούμε στο τέλος, δεν διαφέρει σε τίποτα από τον οδοντικό ιστό, χωρίς να έχουμε επιλέξει κάποιο χρώμα. Και αυτό είναι, νομίζω, ένα καλό πλεονέκτημα για την καθημερινή μας πρακτική, ειδικά στα οπίστια δόντια δεν τίθεται καν ζήτημα. Τα επόμενα περιστατικά που θα σας δείξω αφορούν πρόστια δόντια και διαχείριση ακριβώς αυτής της εναλλαγής διαφάνειας, αδιαφάνειας, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι το σημαντικό και όχι το πόσο κίτρινο ή πόσο λευκό είναι ένα δόντι, και θα δούμε λίγο πώς ακριβώς θα τα χειριστούμε. Στη συνέχεια, αυτό είναι η flow routine της Ομικρόμα. Δεν είναι το blocker, είναι κανονική η χρώση. Θα παρατηρήσετε ότι το χρώμα πριν τον πολυμερισμό είναι περισσότερο άσπρο σε σχέση με το δόντι. Αυτό ισχύει και για την πάστα, αλλά και για την flow routine. Αυτό συμβαίνει επειδή το ποσοστό που περιέχει σε fillers είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό της οργανικής μήτρας. Παντελή, γιατί κάνεις αμοβολή, είναι μια ερώτηση. Ωραία. Η αμοβολή πλέον είναι πρωτόκολλο σε οτιδήποτε συγκολώ, είτε είναι άμεσο είτε είναι έμεσο. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και αν δουλεύουμε σε καθεστώς απομονωτήρα, στις περιοχές τις οποίες δεν ακούμπησε η φρέζα μας, και αυτό αφορά τις περιοχές που είναι πάνω στα όρια της κοιλότητάς μας, υπάρχει αυτό το οποίο λέμε βιοημένιο. Και το βιοημένιο είναι στην ουσία μικρόβια συγκολλημένα μεταξύ τους με ένα πλέγμα βλένοπολυσαχαρετών,
το οποίο πρακτικά είναι αδιάλυτο από τον ανθρωπίτη. Αυτό σημαίνει ότι να θεωρήσετε δεδομένο ότι εάν κολλάτε χωρίς να αμοβολήσετε την επιφάνεια, θα κολλήσετε πάνω σε βιοειμένιο και αυτό μειώνει σημαντικά τα αποτελέσματα. Οπότε για μένα οτιδήποτε κολλάω πρέπει να προηγηθεί αμοβολή. Δεν ξέρω αν το κάλυψα. Φαντάζομαι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και στη συνέχεια έχουμε τη διαστρωμάτωση της πάστας. Εδώ πλέον μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως ακριβώς και σε μια κανονική ρητίνη. Ή μάλλον σε οποιαδήποτε ρητίνη, γιατί κανονική ρητίνη είναι. Αυτό που διαφοροποιείται είναι η χρωματική σχέση του υλικού. Ξαναλέω, δείτε το απολυμέριστο υλικό πόσο πιο λευκό φαίνεται. Αυτό σε κλινικό επίπεδο μάλλον είναι βοηθητικό, θα έλεγα. Γιατί μπορείς να προσδιορίσεις που βρίσκεται. Όταν πολυμεριστεί, βέβαια, χάνεται. Ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω για το συγκεκριμένο υλικό είναι ότι εάν σας αρέσουν οι σκληρές ρητίνες, δεν θα σας αρέσει αυτό το υλικό. Αυτό είναι μια μαλακή ρητίνη και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι φαίνεται η επιφάνειά του σαν υγρή την ώρα που το τοποθετείς. Πρέπει να έχεις βάλει ροκ μουσική, γιατί έχουμε πολλές σχόλια για τη μουσική. Πολλά σχόλια για τη μουσική, μήπως μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο τη μουσική. Συγγνώμη, θα το χαμηλώσω γιατί... ναι, το και κλείνω. Και και σε διέκοψα, μήπως θέλεις να επαναλάβεις λίγο γιατί έβαλες flow, να εξηγήσεις λίγο τι ήταν αυτή η flow, γιατί ωραία, υπάρχει μια παρεξήγηση για το flow. Το σύστημα λοιπόν έχει δύο είδη flow. Το ένα είναι το blocker, το οποίο έχει στόχο να κρύψει τα χρώματα τα οποία δεν θέλουμε να φαίνονται. Και η άλλη είναι η κανονική flow routine. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο το οποίο, ή μάλλον δεν υπάρχουν εργασίες οι οποίες να λένε ότι πλεονεκτεί η τοποθέτηση της flow από κάτω. Αυτό το οποίο κερδίζεις όταν βάζεις flow είναι η διαβρεκτικότητα στα τυχώματα, δηλαδή η διεπαφή με τους οδοντικούς ιστούς. Αυτό το οποίο χάνεις όταν βάζεις flow υπάρχει όταν τη βάλεις στα εξωτερικά όρια της κοιλότητας, γιατί η flow ουσιαστικά ως υλικό έχει περισσότερη οργανική μήτρα. Και η οργανική μήτρα ξέρουμε ότι είναι το σημείο της ρητίνης το οποίο υπόκειται σε υδρόλυση, σε υδρολυτικές δυνάμεις. Οπότε στην πραγματικότητα αυξάνεις το ρυθμό γύρανσης της αποκατάστασης. Όχι όμως όταν η flow κρύβεται από την πάστα από πάνω. Οπότε στις περιπτώσεις αυτές ίσως υπάρχει και κέρδος. Δεν ήμουν οπαδός της τεχνικής snowplot, την οποία θα σας δείξω στη συνέχεια. Όσο περνάει ο καιρός γίνομαι μάλλον περισσότερο οπαδός, γιατί βλέπω μακροπρόθεσμα στα περιστατικά τα οποία έχω δουλέψει ότι ίσως να δουλεύει καλύτερα στο θέμα πρόσληψης χρωστικών ή γύρανσης του υλικού. Έτσι. Η snowplot είναι μια τεχνική, θα τη δούμε λίγο και σε βιντεάκι παρακάτω, κατά την οποία τοποθετούμε μία-δύο σταγόνες flow και μετά πριν την πολυμερίσουμε την πιέζουμε με την πάστα προκειμένου να την εξωθήσουμε και να καλύψει σημεία τα οποία δεν θα τα κάλυπτει η πάστα. Μήπως αυτό εξηγεί και την ερώτηση που μόλις ήρθε, ναι. Πώς τοποθετούμε τη flow routine σε σχέση με τον γεωμετρικό παράγοντα, δηλαδή με την έννοια πως είναι ρευστή και λιγότερο ελέγξιμη. Η flow routine τοποθετείται μόνο στη βάση της κοιλότητας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακριβώς είναι flow το υλικό, δεν μπορείς να το ελέγξεις τόσο καλά έτσι ώστε να είσαι σίγουρος ότι δεν έχει ακουμπήσει ταξονικά τυχώματα. Βέβαια, η flow routine από μόνη της, σε μηχανικές ιδιότητες, είναι πολύ πιο ελαστικό υλικό. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι υλικό το οποίο μπορεί να σου προκαλέσει κάταγμα οδοντίνης με τη συστολή την ώρα που τραβάει, ή τουλάχιστον θα πρέπει να κάνεις τρομερές υπερβολές. Οπότε δεν υπάρχει ζήτημα όσον αφορά το γεωμετρικό παράγοντα αν ξεκινήσεις απλώς και βάλεις flow routine στο βάθος, στην πολυφική βάση. Νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσεις λίγο και ότι η αμοβολή δεν είναι σοδοβολή. Γιατί υπάρχει δεν είναι σοδοβολή. Αμοβολή, μίλησα για 29 μικρά. Ναι, είναι άλλο. Αν η σοδοβολή θα βοηθούσε. Υποθέτω πως ναι, θα καθάριζε κάπως την επιφάνεια. Αμοβολή ακόμα καλύτερα, σοδοβολή ίσως λίγο... λίγο λιγότερο αποτελεσματική, ναι. Ακόμη καλύτερη, με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα, είναι η αμοβολή με κομμάτια, με σίλικα, με κόουτζετ. Γιατί ουσιαστικά εκεί αμοβολούμε με τεμάχια, τα οποία είναι επικαλυμμένα με πυρίτιο και αυτό το πυρίτιο την ώρα που χτυπάει στην οδοντίνη και το κομμάτι φεύγει, αφήνει ένα μέρος της επικάλυψης του ενσωματωμένο στην οδοντίνη και αυτό αυξάνει την ενδοχή του δεσμού. Άνοιξες λεπτομέρεια. Τον ασκό του Αιώλου. Τον άνοιξε. Έρχονται οι ερωτήσεις οδηγών. Τις ακούω.
Είναι απαραίτητο να μπαίνει πάντα το μπλόκερ? Δεν μπορούμε να βάλουμε κατευθείαν τη ρητίνη? Μπορείτε όταν έχετε το χρώμα το οποίο επιθυμείτε. Δηλαδή όταν δεν έχουμε χρωστικές από κάτω, βάζετε κατευθείαν τη ρητίνη. Αν η flow είναι bulk, έχει κάποιο πλεονέκτημα, Οι bulk ρητίνες έχουν το πλεονέκτημα ότι πολυμερίζονται σε μεγαλύτερο βάθος, έχουν μικρότερες συστολές πολυμερισμού ή πιο ελαστικές δομές μέσα στην μήτρα τους, στην οργανική μήτρα. Έχουν το μειονέκτημα ότι είναι διάφανες. Δηλαδή, αν έχετε πάλι κάτι το οποίο είναι μαύρο από κάτω, η bulk μάλλον θα σας το βγάλει μέχρι πάνω. Οπότε, αν χρησιμοποιήσετε κάποια universal τύπου ομνικρώμα από πάνω, δεν θα έχετε καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Οπότε, δεν θα το προτιμούσα σε αυτή την περίπτωση. Αν το δόντι είναι χωρίς χρωστικές, ναι, γιατί όχι. Το σφαιρικό σχήμα των κόκκων έχει επίδραση στην αντοχή σκληρότητα του υλικού και στην αποτριβή στα οπίστια δόντια? Ωραία. Υπάρχουν δεδομένα σκληρότητας και είναι εντυπωσιακά, γιατί και εγώ περίμενα ότι με βάση αυτό το σχήμα κόκκου δεν θα είναι τόσο ανθεκτικό το υλικό, αλλά υπάρχει βιβλιογραφία η οποία λέει ότι είναι η δεύτερη πιο ισχυρή ρητίνη. Δεν θέλω να πω ποια είναι η πρώτη για προφανείς λόγους, για εμπορικούς λόγους. Αλλά είναι η δεύτερη με πολύ κοντά αποτελέσματα στην πρώτη. Οπότε ναι, βάλτε τη σε οπίστια δόντια, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Στο όμορο κυβωτίδιο δεν βάζουμε φλόρ στο αξονικό? Αν επιλέξουμε, βάζουμε. Είναι θέμα επιλογής. Μπορεί μια πιο λεπτόρευστη ρητίνη να αναπαράξει τα εξωτερικά όρια καλύτερα ή δεν παίζει ρόλο? Να αναπαράξει τα εξωτερικά όρια δεν το καταλαβαίνω. Αν μπορεί μια λεπτόρευστη ρητίνη να αναπαράξει, φαντάζομαι αν η λεπτόρευστη ρητίνη είναι η τελική επιφάνεια προς τα έξω. Συνοψίζεται σε αυτό το οποίο είπα. Η λεπτόρευστη ρητίνη μπορεί να έχει καλύτερη διεπαφή με τα τυχώματα. Το μειονέκτημα, γιατί πάντα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, είναι ότι θα έχει μεγαλύτερη υδρολυτική, μεγαλύτερο ρυθμό υδρόλυσης. Άρα δεν κλείνει στην πραγματικότητα τα όρια. Τα κλείνει τα όρια. Τα κλείνει. Δεν είναι όμως η υδρόλυσή της. Η υδρόλυση είναι η γύρανση της ρητίνης, δεν είναι απαραίτητη η μικροδιείσδυση. Άρα είναι... κλείνει τα όρια, αλλά ναι, θα γεράσει πιο γρήγορα. Ναι, γι' αυτό η snowplot ουσιαστικά περιορίζει, κάνει σε σχισμοειδή, τοποθετεί την flow σε σχισμοειδή χώρο γύρω από την πάστα. Το οποίο νομίζω είναι πολύ έξυπνο τελικά. Πρέπει να χρησιμοποιείς το μπλόκερ του συστήματος ή μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια άλλη ρητίνη, ό,τι χρώμα που έχει ο καθένας? Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ρητίνη. Μπορείτε να συνδυάσετε όποιες ρητίνες θέλετε. Το θέμα είναι το εξής. Εάν θα βάλετε κάποιο χρώμα από κάτω, αυτό είναι το χρώμα το οποίο θα καταλήξει και επάνω. Δηλαδή, καταρχάς, εάν πάρετε μια ρητίνη η οποία είναι από τη φύση της διάφανη και τη βάλετε από κάτω, μην περιμένετε να σας μπλοκάρει τη χρωστική. Αν από την άλλη είναι οπάκ αυτή η ρητίνη, αυτή η οπάκ ρητίνη θα κουβαλήσει το χρώμα της προς τα πάνω. Υπάρχει μια ερώτηση για ποια συσκευή αμοβολής χρησιμοποιείς. Φαντάζομαι ότι... Φάνηκε, είναι το Aquacare, φάνηκε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα οπίστια δόντια νομίζω είναι σχετικά εύκολα όσον αφορά την αισθητική. Τα πρόστια δόντια όμως είναι μια ιστορία από μόνη τους και το είδαμε στην προηγούμενη εικόνα που αναλύαμε τις οπτικές ιδιότητες ενός δοντιού φυσικού. Τώρα, όταν έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό το οποίο, εντάξει, για προφανείς λόγους οι ασθενείς μας ήθελε την αντικατάσταση αυτής της αποκατάστασης, η οποία μπορούμε όλοι να διακρίνουμε ότι είναι από μια μονοχρωματική μπάντι ρητίνη, η οποία είναι σχετικά αδιάφανη. Και αυτό είναι το δοντάκι το οποίο βρέθηκε από κάτω. Συγγνώμη για το νετάρισμα, αλλά αυτή τη φωτογραφία την έβγαλα καθαρά για καλλιτεχνικούς λόγους. Δεν ήξερα ότι θα τη χρησιμοποιήσω για να τη δείξω στα σεμινάρια. Απλά δεν είχα άλλη φωτογραφία έτσι από αυτή τη γωνία, με αυτό το δόντι. Μιλάμε για ένα δόντι ο οποίος είναι νάνος πλάγιος. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί έχουμε μόνο αδαμαντίνη και η αδαμαντίνη είναι το καλύτερο υπόστρωμα για συγκόλληση, άρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε αυτό το δοντάκι και στην πραγματικότητα έχουμε να χτίσουμε, να το κάνουμε έτσι. Εάν φανταστείτε ότι καλύπτουμε όλη αυτή την πρόσωψη με μια universal χρώμα ρητίνη, θα έχουμε μια περιοχή η οποία ουσιαστικά θα δείχνει το δόντι από μέσα και μια διάφανη γύρω-γύρω. Άρα εδώ είναι απαραίτητο, φυσικά έχουμε και μια περιοχή διαφάνειας. Αυτές είναι οι περιοχές τις οποίες είμαστε αναγκασμένοι, πρέπει να μάθουμε να τις χειριζόμαστε διαφορετικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε στο οπίστιο δόντι. Και επειδή ακριβώς αυτό το περιστατικό είναι και το συγγνώμη, το επόμενο βιντεάκι, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, πάτησα κατά λάθος, έφυγε, είδαμε πώς έγινε, θα το αναλύσουμε. Ας πατήσω να ξεκινήσει αυτό το βίντεο, να κλείσω και τη μουσική περισσότερο, ας την κλείσω και τελείως, καλά είμαστε. Θα μας πούνε αν μας ενοχλεί η μουσική. Ωραία.
Αυτό το οποίο δείχνω είναι το εξής. Αυτό είναι το blocker. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική snowplot, αλλά θα τη χρησιμοποιήσουμε για δύο λόγους. Ο ένας είναι για λόγους της διεπαφής της ρητίνης, γιατί θέλουμε εκεί που το μεταλλικό μας έλασμα συναντάει την αυχενική περιοχή του δοντιού, θέλουμε μια πάρα πάρα πολύ καλή διήθηση, οπότε η flow ρητίνη ενδείκνεται για αυτό το σκοπό, σε εκείνο το σημείο, μόνο που εδώ δεν θα πολυμερίσουμε τη ρητίνη, εδώ θα κάνουμε τη λεγόμενη snowplot τεχνική, δηλαδή βάζουμε το blocker και ακολουθεί η τοποθέτηση της πάστας στο ομνικρώμα. Δείτε ότι με το δάχτυλο προσδιορίζουμε τη θέση του τυχώματος ακριβώς εκεί που θέλουμε να καταλήξει και στην ουσία τι κάνουμε, πιέζουμε και προωθούμε την blocker τη ρητίνη. Γιατί εδώ θέλουμε να κάνουμε τροποποίηση της διαφάνειας που μας φέρει το υλικό. Εντάξει, οπότε αφού διαστρωματώσουμε πολύ προσεκτικά πάνω στο τείχωμά μας, ουσιαστικά σχηματίζουμε το ένα άκρο του δοντιού. Έχουμε κάποια ερώτηση εδώ? Έχουμε ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρω αν είναι σχετικές. Σε ακούω. Ωραία. Τα geomer έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τα composite? Όχι. Καμία σχέση. Όχι, αυτό ήταν σαφές. Είναι ολόκληρο σεμινάριο τα geomer, οπότε ας τα αφήσουμε. Είναι διαφορετικό πράγμα υλικού. Βλέπω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που χρησιμοποιούν ήδη την ομικρόμα. Ωραία. Και βάζουν συνήθως όμικρον α2 ή όμικρον α3 άλλες εταιρείες, Estelite. Τέλεια. Και παίρνουν στο τέλος το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τέλεια. Θα το δούμε αυτό σε ένα περιστατικό πιο κάτω. Εδώ λίγο μια παρένθεση, με συγχωρείς. Αυτό είναι η πάστα ομικρόμα και ουσιαστικά τοποθετείτε. Δείτε λίγο από πίσω. Η από πίσω είναι η κόντρα κυριολεκτικά με το δάχτυλο, έτσι. Το πλεονέκτημα που έχουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν έχουμε να χειριστούμε ένα υπερόγειο πέταλο πάρα πολύ λεπτό, αλλά μπορούμε να το κάνουμε όσο παχύ θέλουμε. Γιατί το υλικό μας σε αυτό το σημείο θα είναι διάφανο, ανεξάρτητο πάχους. Πού δεν θα είναι διάφανο? Εκεί που δεν θέλουμε εμείς να είναι διάφανο και θα το χειριστούμε αντίστοιχα με τον μπλόκερ. Θα δούμε ακριβώς πώς. Αυτό το δοντάκι, θυμίζω, δεν έχει τοποθέτηση κανενός άλλου είδους ρητίνης από κάτω. Το επόμενο έχει και θα το δούμε και πότε χρειάζεται. Εντάξει, δείτε λιγάκι. Εντάξει, εδώ έχουμε περίσσες, θα δούμε λίγο πώς θα φύγουν, αλλά δείτε λίγο την τοποθέτηση της ρητίνης με λοβούς. Οι περίσσες λοιπόν φεύγουν με ένα νηστεράκι νούμερο 11. Το νηστεράκι νούμερο 11 το θεωρώ ως εξαιρετικό εργαλείο όσον αφορά τη διαμόρφωση κατά την τοποθέτηση της ρητίνης. Δείτε λιγάκι πόσο εύκολο μας καθαρίζει την περίσσια και προφανώς αυτό συνέβη επειδή η δουλειά έγινε με το δάχτυλο, χωρίς υπερόγειο κλειδί και δεν υπήρχε και λόγος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει, αυτό το κομματάκι το έβαλα ως tip, κρατήστε το. Δεν κάνω ποτέ πρόσθετο δόντι χωρίς να έχω ένα νούμερο 11 δίπλα μου. Και εδώ τι κάνω? Εδώ διαχειρίζομαι τις περιοχές διαφάνειας. Αυτό είναι blocker. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αντί να φτιάξω λοβούς με κάποιο χρώμα, βάζω το blocker εκεί που θέλω να μην έχω διαφάνεια. Ουσιαστικά είναι τα εσωτερικά mamelons. Δεν κάνω τίποτα άλλο παρά τοποθετώ τρεις συγκεκριμένα σταγόνες blocker πάνω στην περιοχή, τις πολυμερίζω και μετά από πάνω έχω να σκεπάσω με την ομνικρώμα επίσης. Να τελειώσω δηλαδή την αποκατάσταση με την ομνικρώμα. Στην πραγματικότητα δηλαδή με αυτά τα δύο υλικά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να φτιάξουμε και το χέλου, δεν θυμάμαι αν το έχω τοποθετήσει σε αυτό το βίντεο, θα το δούμε στο επόμενο βιντεάκι πώς γίνεται αυτή η ιστορία. Ρωτησούλας. Πώς μπορείς να καλύψεις μια λευκή κοιλίδα θηλυκά σε κεντρικό? Να την καλύψεις ή να την παρασκευάσεις. Ανάλογα το βάθος και ανάλογα την αιτιολογία. Δύσκολη ερώτηση. Πολύ, μισή ώρα θέλω για να μιλάω γι' αυτό. Εσύ θα φέρνω, Παντελή. Για λευκή κοιλίδα. Η προσωπική μου εμπειρία πάντως όσον αφορά τις λευκές κοιλίδες είναι ότι πολύ δύσκολα καλύπτονται. Συνήθως, αν θέλουμε να τις αφαιρέσουμε, τις παρασκευάζουμε και τις εμφράττουμε. Και για αυτή τη δουλειά, αν αφαιρέσεις την κοιλίδα και μετά η ομνικρώμα νομίζω ενδείκνεται. Γιατί ακριβώς έχεις πλάτη το χρώμα του δοντιού, οπότε παίρνεις κατευθείαν το χρώμα που θέλεις. Okay. Συνεχίζουμε. Ναι, λοιπόν. Οι ερωτήσεις έχουν σταματήσει. Τέλεια, ωραία. Οπότε
Συγγνώμη, πάμε στο επόμενο slide. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα και θα μείνω λίγο εδώ για να δούμε ότι okay, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές κριτικές όσον αφορά την... μπορεί να μείνουμε και ο καλύτερος κλινικός του κόσμου, αλλά δείτε λιγάκι πώς παίζει η αδιαφάνεια. Δεν ξέρω, το mouse φαίνεται. Φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πώς παίζει η αδιαφάνεια κατεβαίνοντας από το δοντάκι. Ίσως εδώ κάτω μπορούμε να δούμε ένα προφίλ του νάνου, έτσι, αλλά δείτε λιγάκι ότι επιλεκτικά έχουμε αφήσει περιοχές διαφάνειας και εδώ υπάρχει ένα μικρό χέλο. Σε αυτό το χέλο δεν τοποθέτησε μπλόκερ. Αυτό το χέλο σχηματίζεται με βάση την γωνία στην οποία, η οποία έχει σχηματιστεί κατά τη λίανση. Δηλαδή εδώ πρόκειται για μια διάθλαση του φωτός ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δηλαδή μόνο του το υλικό έχει φτιάξει αυτό το πραγματάκι. Φυσικά δεν είναι, ίσως να μην είναι επαρκές για κάποια άλλα περιστατικά. Εκεί θα δουλέψουμε τον μπλόκερ. Εντάξει. Και εδώ είναι το τελευταίο περιστατικό που θα δείξω, έτσι, πριν συνοψίσω όλα όσα είπαμε. Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο βιντεάκι και στην πραγματικότητα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα πάντα όσον αφορά ρητίνες πάνω σε αυτό και πώς κάνουμε αυτές τις κατασκευές. Εδώ είναι μια κυρία νεαρά η οποία μετά την ορθοδοντική θεραπεία δεν ήταν ευχαριστημένη με τις όψεις που τοποθετήθηκαν από κάποιον συνάδελφο. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι πάντοτε ότι χρειάζεται σε όλους μας τους ασθενείς να αξιολογούμε λειτουργικά το περιστατικό. Τι εννοώ? Χρειαζόμαστε μέγιστη συναρμογή, πλαγιολιστήσεις, να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τους χώρους για να κάνουμε αυτό το οποίο, τους λειτουργικούς χώρους εννοώ, για να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας, γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου σε αυτή την περίπτωση να επιμηκύνω τους δύο κεντρικούς. Οπότε εδώ είναι η δεξιά πλαγιολίσθηση και βλέπουμε ότι τα δόντια διαχωρίζουν επαρκώς. Αυτή είναι η αριστερή πλαγιολίσθηση. Εντάξει, είναι θετικό το γεγονός ότι η ασθενής έχει περάσει από τον ορθοδοντικό πιο νωρίς, αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι με βάση αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ θα χρειαστεί κάποια ενίσχυση, μια κοινοδοντική ενίσχυση ουσιαστικά. Άρα εδώ στο σημείο στο οποίο έχουμε αυτή την κεκλειμένη επιφάνεια και ίσως λίγο προς τα έξω, να χρειαστεί να ενισχύσουμε τους κοινόδοντες προκειμένου να διαχωρίζει και να έχουμε συντηρήσει του αποτελέσματος για μακροχρονικό διάστημα. Εδώ είναι η προολίσθηση και προφανώς φαίνεται ότι χρειαζόμαστε ενισχύσεις στους κοινόδοντες. Και αυτή είναι η χρωματοληψία. Όλοι γνωρίζετε πλέον τι ακριβώς είναι αυτό. Η μέτρηση της διαφάνειας. Προφανώς εδώ έχουμε ρητίνες. Δεν είναι αξιόπιστη ακριβώς η μέτρηση, αλλά επειδή θα θεραπεύσουμε το περιστατικό με ομικρόμα, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και εδώ είναι το ερώτημα το οποίο τέθηκε με τις λευκές κοιλίδες. Ναι. Πριν συνεχίσεις, ναι. Επειδή βλέπω ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, ναι, και σηκώνουν το χέρι, να υπενθυμίσω ότι τα μικρόφωνα είναι κλειστά των συναδέλφων που παρακολουθούν. Παρακαλούμε πολύ τις ερωτήσεις να τις μεταφέρετε γραπτώς στο Q&A και θα ρωτήσει ο κύριος Κούρος για να μας δώσει τις απαντήσεις. Μια και σε διέκοψα, για να μην προχωρήσει λίγο σε αυτό το περιστατικό, στα προηγούμενα περιστατικά, ναι, πώς έκανε το γυάλισμα, φαντάζομαι η ερώτηση αφορά τον πλάγιο. Είναι στο βιντεάκι εδώ. Είναι στο βιντεάκι. Το γυάλισμα. Ναι. Και αν χρησιμοποίησε αυτό το περιστατικό με τον πλάγιο την flow του συστήματος ή τον blocker. Είναι το blocker για snowplot. Ναι. Στη συνέχεια πάστα ομνικρώμα, μετά ήταν το blocker για τα mammalons και μετά πάστα. Άρα την flow της ομνικρώμα δεν τη χρησιμοποιούσε καθόλου στο προηγούμενο περιστατικό. Τέλεια. Προχωράμε λοιπόν σε αυτό το περιστατικό και θα μας δείξει και το γυάλισμα. Ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η αφαίρεση των ρετινών. Είναι προφανές ότι σε κάποια σημεία έχουν μείνει υπολείμματα ρετίνης. Δεν χρειάζεται να παιδεύεστε ιδιαίτερα σε αυτό. Γιατί μπορεί να θυσιάσετε περισσότερη αδαμαντίνη από αυτό που χρειάζεται. Και γιατί η ρετίνη η οποία δεν αφαιρείται κατά το τρόχισμα αυτού, αυτό δεν είναι απαραίτητο να την αφαιρέσετε. Είναι μια καλή βάση για σύνδεση. Η αδροποίηση, αυτό το οποίο έχω μάθει τα τελευταία χρόνια, είναι να μην αφήνω τίποτα σε αυτά τα περιστατικά που δεν έχει αδροποιηθεί, γιατί ποτέ μα ποτέ δεν ξέρεις πού θα φτάσει η ρητίνη σου ή πού θα χρειαστεί να την επεκτείνεις. Οπότε είναι καλό να είσαι έτοιμος για να έχεις επιφάνειες οι οποίες είναι έτοιμες προς χρήση σύνδεσης. Και εδώ αρχίζει το βιντεάκι, λίγο θα πάω πάλι στον ήχο να μειώσω ίσως. Είμαστε εντάξει, να το κλείσω τελείως, εντάξει. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, για να κάνω την επιμήκυνση, χρησιμοποιώ την πάστα της ομνικρώμα.
πάνω στο εργαλείο με το σφουγγαράκι για να χρησιμοποιήσω, για να φτιάξω υπερόγειο πέταλο και θα το δούμε λίγο βηματάκι-βηματάκι. Έχανε εισαγωγή. Πάντα. Είναι πρωτόκολλο, απλά δεν το έχω βάλει στο βίντεο. Νομίζω μία φορά το έδειξα, ισχύει για οτιδήποτε συγκολώ ή όχι. Λοιπόν, εδώ είναι το νηστεράκι το νούμερο 11 και κοιτάξτε λίγο πόσο όμορφα μπορούμε να φτιάξουμε τα κοπτικά μας χείλη χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Κάποιοι συνάδελφοι σε αυτό το στάδιο προτιμούν να βάζουν δίσκους. Προσωπικά οι δίσκοι είναι μια επιλογή, αλλά δεν τους επιλέγω γιατί το νηστεράκι είναι πολύ, πολύ πιο ελεγχόμενο αφενός και αφετέρου ο δίσκος παράγει σκόνη από την οποία μετά για να την ξεφορτωθείς χρειάζεται να φυσήξεις και να βάλεις συγκολητικό, ενώ με το νηστεράκι δεν έχεις αυτή την ανάγκη, καθώς ελέγχεις ακριβώς που θα πάνε τα ξέσματα, το βλέπατε ότι φεύγανε κάτω. Και εδώ είναι η τοποθέτηση ενός προκαμπυλωμένου τυχώματος και πάλι εδώ με snowplot και πάλι εδώ επιλέχθηκε το blocker. Εάν είχα χαρακτηριστικά δοντιών, αν είχα για παράδειγμα παρακείμενα δόντια τα οποία είχαν διαφάνειες, οι οποίες ανεβαίνανε μέχρι τα όμορα, εδώ δεν θα βάζα το blocker, θα έβαζα το flow της ομνικρώμα πάλι. Αλλά επειδή εδώ θέλω μια αδιάφανη όμορη επιφάνεια, χρησιμοποιώ το blocker και μετά την πάστα. Παρατηρήστε ότι η σφίνα μου δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά τεφλόν, το οποίο έχει παστωθεί εκεί. Είναι μια πολύ αγαπημένη μου τεχνική και το κάνω συνέχεια. Ο λόγος είναι ότι είναι τελείως ατραυματικό για τα ούλα και δεν έχω, ή μάλλον μειώνω πάρα πολύ τις πιθανότητες να έχω διαρροές από τον απομονωτήρα την ώρα που δουλεύω. Οπότε πριν πολυμερίσουμε το blocker, τοποθετούμε την πάστα της ομνικρώμα και προσπαθούμε να φτιάξουμε το προφίλ της όμορης επιφάνειας ακριβώς εκεί που το χρειαζόμαστε και όπως το χρειαζόμαστε. Θα δείτε στη συνέχεια του βίντεο πώς διαχειριζόμαστε λίγο διαφορετικά την άπο επιφάνεια του 11. Πόσο θα το πολυμερίζεις πριν χρησιμοποιήσεις το νηστεράκι? 10 δευτερόλεπτα είναι αρκετά. Υπό την προϋπόθεση ότι... Για να έχεις σκληρύνει αρκετά στα 10 δευτερόλεπτα. Έχει σκληρύνει στα πρώτα 3. Στο πρώτο 1. Βέβαια, αυτά τα 10 δευτερόλεπτα είναι για όσο δουλεύεις. Και φυσικά σκέψου ότι αυτό το πρώτο στρώμα το οποίο μπήκε θα παίρνει πολυμερισμό κάθε φορά που πολυμερίζεις. Πάντοτε τελειώνοντας τις αποκαταστάσεις μου, πάντοτε καλύπτω με κάτι με oxygen blocker και πολυμερίζω από πάνω. Όσο πιο πολύ πολυμερίζεις, τόσο καλύτερα. Mm-hmm. Εντάξει. Τώρα, δεν ξέρω αν το είδατε, απλώς τράβηξα το τείχωμα και δείτε λιγάκι πώς θα επανατοποθετηθεί, γυρίζοντάς το και απλά σμπρώχνοντάς το ανάμεσα στο τεφλόν και εδώ το έβγαλα το τεφλόν και το ξανάβαλα από πίσω και στρώνουμε, χρησιμοποιώ ένα πινελάκι συνήθως. Συνήθως στις σκληρές ρητίνες για να χρησιμοποιήσουμε το πινελάκι πρέπει, είναι απαραίτητο, να το βουτήξουμε σε κάποια υγρή ρητίνη, σε κάποια υδρόφοβη υγρή ρητίνη. Τονίζω το υδρόφοβη, μην το κάνετε ποτέ με συγκολητικό. Αυτό το οποίο έχω να πω για την ομνικρώμα είναι ότι έχει τόσο υγρή επιφάνεια που πολλές φορές επιλέγω και την χειρίζομαι χωρίς την υγρή ρητίνη από πάνω. Δηλαδή μπορείς με το πινελάκι να κάνεις modeling χωρίς να χρησιμοποιείς υγρή ρητίνη. Αυτό έχει το θετικό του ότι δεν αλλοιώνει τη χημική σύσταση της ρητίνης, δεν αυξάνει την οργανική μήτρα σε σχέση με τα fillers. Λοιπόν, το νηστεράκι το νούμερο 11, για να μπορώ να κάνω modeling ανά πάσα στιγμή, το βλέπετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν έχω περίσσες εκεί κάτω, αν έχω κάτι το οποίο θέλω να διορθώσω, δεν χρειάζεται να βάλω τροχό, φτιάχνουμε τα πάντα. Το βλέπετε, είναι πάρα πολύ καλό tip, κρατήστε το. Εδώ είναι ο χειρισμός του άπο τυχώματος του 11. Κοιτάξτε λίγο ότι πολλές φορές η καμπυλότητα του προκαμπυλωμένου τυχώματος να μην είναι ικανοποιητική, είτε να είναι υπερβολική, είτε να είναι λιγότερο από αυτό που θέλουμε. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε εάν πιέσουμε με ένα εργαλείο και τροποποιήσουμε το σχήμα του τυχώματος και από την άλλη πλευρά βλέπετε με το δάχτυλο πόσο πιέζω το τύχωμα και με το εργαλείο το αφήνω στη θέση που θέλω και η βοηθός πολυμερίζει. Φυσικά χρειάζεται βοηθό για να την κάνεις αυτή την κίνηση ή κάποιο άλλο μαγικό τρίκ. Υπάρχουν διάφορα, μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Θέλεις να μας πεις
Υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι, ακούω. Βάζεις μόδα. Ποια εργαλεία ρε την χρησιμοποιείς. Ποιο τεχνικό τύχημα, ποιο bond. Λέγε το, μίλα, πες τα όλα τώρα. Τα συγκεκριμένα εργαλεία που εμφανίζονται στην εικόνα, το σφουγγαράκι ήταν από την Ivoclar, το OptraPad. Αυτό το συγκεκριμένο είναι από την Ordent και βρίσκεται στο σετάκι που φέρει το όνομά μου ως επιλογή δικιά μου που μπορείτε να προμηθευτείτε από το συνεταιρισμό. Εντάξει, δεν είναι ο χορηγός της εκδήλωσης, αλλά νομίζω ότι εφόσον ερωτήθηκα πρέπει να το πω. Τι άλλο? Bond, οποιοδήποτε έχει 10 MDP μέσα. Και πλέον νομίζω ότι όλα έχουν 10 MDP μέσα. Γιατί 10 MDP? Γιατί είναι το μόριο το οποίο έχει αποδειχθεί ότι κάνει χημικό δεσμό με το ασβέστιο. Μάλιστα. Επιλέγεις σκόπιμα flow blocker και όχι την μπάστα? Όχι, εκτός από τους λόγους του ότι χρειάζομαι flow σε εκείνη την περιοχή ή δεν χρειάζομαι flow σε εκείνη την περιοχή. Το μόνο κριτήριο είναι το τι σύσταση ρητίνης θέλω στην περιοχή. Χρωματικά είναι το ίδιο πράγμα, ακριβώς. Okay. Άλλο? Περιμένω, έρχονται συνεχώς. Ωραία. Να είναι. Κάποιο παράδειγμα υγρής ρητίνης και υλικό επιλογής για πινελάκι? Υπάρχει η Cosmedent, υπάρχει το ένα από τη Μιτσέριον, το Seal. Ένα Seal. Υπάρχει, δεν ξέρω αν έχει το Κουγιάμα. Έχει, ξέρεις. Εγώ ακούω ονόματα των ψηφίων χορηγών για τα επόμενα webinars. Εντάξει. Και χαίρομαι. Οπότε, μισό, λοιπόν, δώσ' μου ιδέες. Αυτό το οποίο κάνω αυτή τη στιγμή είναι, αφού έχω δημιουργήσει το κέλυφος, να τοποθετώ το blocker για να δημιουργήσω το halo. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, για να την κάνουμε αυτή την κίνηση, ότι το κοπτικό μας χείλος θα μείνει σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό είδατε πριν τον ιστεράκι. Αυτό σημαίνει ότι είμαι εκεί που θέλω. Γι' αυτό μπορούμε και τοποθετούμε τώρα το halo. Εντάξει, το βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Είναι απλά μία κίνηση και ένα άπλωμα. Εντάξει. Και αυτό το οποίο θέλω σε αυτά τα δόντια, αφού έχω φτιάξει αυτό το πλαίσιο από composite, είναι να μην έχω αυτές τις λευκές κοιλίδες και να μην έχω αυτό το χρώμα από πίσω. Άρα, τι θα κάνω σε αυτή την περίπτωση? Θα τα συνδυάσω με ένα άλλο υλικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε το α2 body της Asteria, η οποία είναι από την ίδια εταιρεία και έχουμε χημική συγγένεια σε αυτά. Και επίσης αυτό που πρέπει να πω για την Asteria είναι ότι σαν υλικό είναι σχετικά διάφανο. Άρα δεν θα μου κουβαλήσει ντε και καλά αυτό το χρώμα, απλώς θα μου αλλάξει λίγο τη βάση πίσω από την ομνικρώμα, η οποία ομνικρώμα σε αυτή την περίπτωση θα λειτουργήσει σαν αδαμαντίνη. Αυτό το οποίο κάνω αυτή τη στιγμή είναι ένα κόλπο το οποίο συνήθως το κάνω για να τοποθετήσω ρητίνη εκεί που θέλω. Δείτε λιγάκι το εγγύς κομματάκι. Τραβώντας το, θα το πολυμερίσω αν θυμάμαι καλά το βίντεο. Εδώ δίνω το χώρο που θέλω να μείνει διάφανο. Δεν χρειάζεται να βάλω κάποια εξτρά διαφάνεια. Η ομνικρώμα, να το, εδώ. Θα το πολυμερίσω εκεί, τραβώντας το με το εργαλείο και μετά με τον ιστεράκι θα κόψω την άκρη. Γιατί θέλω να κάνω πιο οξία την εγγύς γωνία. Εντάξει. Τώρα, δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποιο διάφανο υλικό. Η ομικρόμα, όπως είπαμε, θα χαμελεοντήσει με το background του στόματος που είναι μαύρο στις περιοχές που θέλουμε να αφήσουμε διαφάνεια. Άρα το μόνο το οποίο μένει να διαχειριστούμε είναι το που θα μπει μόνο ομικρόμα ή που θα μπει ομικρόμα και κάτι άλλο από κάτω. Εντάξει. Εμείς οι χειρουργοί, όταν βλέπουμε μυστέρια να χρησιμοποιούν σε σκληρές επιφάνειες. Περιμένεις να δεις αίμα. Όχι, σκεφτόμαστε ότι αυτό το νηστέρι θέλει αλλαγή. Αλλάζεις νηστέρια? Σε κάθε περιστατικό. Σε κάθε περιστατικό. Ναι, δεν χρειάζεται στο ίδιο περιστατικό να αλλάξεις. Όχι, όχι. Το αρκεί. Έχει αρκετή κοπική επιλογή. Και περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Okay. Αλλά στο ίδιο περιστατικό έχω ένα νηστέρι το οποίο το χρησιμοποιώ όπως ακριβώς τα εργαλεία ρητίνης. Δηλαδή βάζω ρητίνη με το εργαλείο αυτό, βγάζω ρητίνη με το νηστέρι από όπου θέλω. Είναι βάλε-βγάλε, είναι παιχνίδι. Έτσι, τώρα, αυτό εδώ είναι το α2 body της του Κουγιάμα. Εντάξει, δείτε λίγο ότι διαμορφώνω λοβούς πάνω σε αυτό το υλικό. Τι κερδίζω με αυτόν τον τρόπο? Κερδίζω ότι διαχειρίζομαι το χρώμα, δηλαδή το τελικό μου αποτέλεσμα θα είναι το χρώμα το οποίο εγώ θέλω
και όχι αυτό το οποίο μου δίνει το δόντιο ως βάση, ακριβώς επειδή εδώ η βάση του δοντιού δεν ήταν η επιθυμητή. Είχαμε αυτές τις κοιλίδες. Εντάξει. Οπότε εδώ με ένα λεπτό εργαλείο σχηματίζουμε τους λοβούς. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε την ομικρόμα σαν καθαρή αδαμαντίνη. Εντάξει. Για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε όσον αφορά το. Ωραία. Το πινελάκι είναι πάντοτε βοηθητικό. Βλέπετε ότι εδώ το έχω βρέξει λιγάκι, γιατί εδώ έχουμε την αστέρια, οπότε η αστέρια χρειάζεται λίγο να εξομαλύνουμε το όριο του ενός στρώματος με το άλλο. Ωραία. Και αυτό τι είναι? Είναι το μπλόκερ. Είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο κάναμε στο προηγούμενο περιστατικό. Βάζουμε λοιπόν το μπλόκερ προκειμένου να δημιουργήσουμε αδιαφάνεια εδώ. Στην πραγματικότητα δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, δεν έχουμε δουλέψει καθόλου με χρώματα. Έχουμε δουλέψει με ένα universal χρώμα και το μόνο το οποίο έχουμε να διαχειριστούμε είναι το πόσο διάφανο και το πόσο διάφανο θα είναι το δόντι σε διαφορετικές περιοχές. Για φυσική αισθητική, εντάξει. Και φυσικά μετά τον πολυμερισμό, δείτε λίγο πόσο άσπρο φαίνεται απολυμέριστο το υλικό, το ομικρώμα, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ νομίζεις ότι το βάζεις και θα σβήσουν όλα όσα έχεις φτιάξει από κάτω. Δεν είναι έτσι. Μόλις πολυμεριστεί το υλικό θα πάρει τις ιδιότητες του και οι ιδιότητες του είναι να χαμελεοντίζει. Εντάξει, είναι διαφορετική η χρήση υλικών που χαμελεοντίζουν και διαφορετική η χρήση υλικών τα οποία κουβαλάνε μαζί τους το δικό τους χρώμα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Θα μπορούσε το α2 να κάνει την μπλόκερ? Σε καμιά περίπτωση. Το α2, αν το δεις όσον αφορά σε παράμετρους διαφάνειας, για να φτάσει τη δουλειά, κάνει τον μπλόκερ, χρειάζεται πάχος 2 χιλιοστά και περισσότερο. Ενώ τον μπλόκερ θα στο κάνει στο μισό. Και αν θέλεις λίγο, ποια flow της αστέρια χρησιμοποιήσεις για τις λευκές κοιλίδες? Δεν είναι αστέρια. Είναι η ομνικρώμα flow. Ομνικρώμα flow λοιπόν για τις λευκές κοιλίδες. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όχι, είναι πριν τη λίανση, θα ακολουθήσει η λίανση. Αλλά το βάζω λίγο για λόγους χρώματος. Δείτε λιγάκι πόσο μένει κοπτικά η διαφάνεια, ακόμα και με τον μπλε φόντο φαίνεται, πώς έχουμε το halo και πώς έχουμε και τα mamelons εσωτερικά. Εντάξει. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με τη λίανση. Εδώ έχει αρκετά tips. Εδώ μπορούμε να συζητήσουμε πολλή ώρα. Λοιπόν, εδώ είναι το δισκάκι με το οποίο κάνουμε το τελικό refinement, κυρίως αφορά τις γωνίες αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι το σημείο στο οποίο, όπως κάνουν οι ζωγράφοι, οι οποίοι ζωγραφίζουν και πάνε πίσω μακριά και βλέπουν αυτό που έχουν φτιάξει και πάνε και το διορθώνουν, κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και εδώ βλέπω ότι, για παράδειγμα, έχουμε κάποια τρίγωνα τα οποία χρειάζονται διόρθωση, κάποια κεκλειμένα επίπεδα τα οποία δεν είναι τόσο συμμετρικά. Παρεμπιπτόντως δεν έχω δει ποτέ συμμετρικό χαμόγελο, άρα το συμμετρικό είναι μάλλον λάθος που λέω, θα ήθελα να πω αρμονικό περισσότερο, έτσι. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της λίανσης. Αυτό είναι η τοποθέτηση των διάδρων γωνιών. Δείτε λιγάκι ότι στον 21 το δοντάκι είναι πιο φαρδί σε σχέση με τον 11. Αυτό όμως το οποίο θα δει το ανθρώπινο μάτι δεν είναι ακριβώς το απόλυτο φάρδος ενός δοντιού, αλλά το που είναι τοποθετημένες οι αντανακλάσεις. Άρα, τι κάνουμε? Σημαδεύουμε με το μολυβάκι μας που θέλουμε να βάλουμε την κορυφή της βουνοκορφής που θα αποτελέσει την οριακή ακρολοφία ή τη δίεδρη γωνία και μετά πάμε και κατεβάζουμε τα πέριξ. Εδώ είχαμε αντιρρήσεις από τον ασθενή μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, δείτε λιγάκι. Προσπαθούμε λοιπόν να διατηρήσουμε μία γραμμή με το μολύβι. Το μολύβι είναι ο οδηγός. Γιατί θα πρέπει να η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο γραμμών να είναι η ίδια τόσο στον έναν τομέα όσο και στον άλλο. Το μεταξύ τους διάστημα μπορούμε να το χειριστούμε όπως θέλουμε. Θέλουμε να το κάνουμε flat, θέλουμε να το κάνουμε κυρτό, καμπύλο, να δώσουμε χαρακτηριστικά οπτικά. Μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε. Οι δίεδρες όμως θα πρέπει να είναι ακριβώς τοποθετημένες στο ίδιο σημείο. Και όπως βλέπετε, η φρέζα περνάει, δεν ακουμπάει την ακρολοφία κατά το δυνατό, αφήνει το μολύβι απείραχτο και δουλεύει στις επί των έξω και επί των έσω περιοχές. Εδώ δίνουμε κάποια μικρότερα χαρακτηριστικά. Α, συγγνώμη, αυτό είναι μια φυσαλίδα.
Πάρα πολλές φορές την ώρα της λύανσης βλέπουμε φυσαλίδες να βγαίνουν. Δεν είμαι ο μόνος, φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο βλέπετε κι εσείς. Ο χειρισμός για τη φυσαλίδα είναι απλώς: ανοίγουμε το στόμιό της, βάζουμε λίγο flow μέσα, εφόσον όλες αυτές τις δουλειές γίνονται σε καθεστώς απομόνωσης. Γιατί αν δεν έχουμε τον απομονωτήρα και έχουμε βγάλει τον απομονωτήρα για να κάνουμε τη λύανση, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα χρειαστεί να κάνουμε αμοβολή, αδροποίηση, συγκολητικό ρητίνι. Άρα, ο λόγος που δεν βγάζω την απομόνωση μέχρι να τελειώσω τη διαμόρφωση των επιφανειών είναι ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου σκοτίνιασε το βίντεο. Ο Μοντέρ δεν μας τα έκανε καλά. Εγώ είμαι αυτός. Τι βλέπω εδώ? Βλέπω ότι η άπο όμορη του 12 ίσως πετάει λιγάκι. Άρα τι θα κάνω? Θα πάρω το δίσκο και απλά θα γλυκάνω τον τρόπο που μεταβαίνει προς τον, προς τον 13. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη, είναι βήματα 1, 2, 3, τα οποία αν τα ακολουθήσετε θα έχετε αποτελέσματα εξαιρετικά. Θα βελτιώσετε πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνετε καθημερινά. Και τονίζω, αυτό είναι καθημερινή πρακτική, δεν είναι διαστημική, δεν είναι μία στο τόσο, ούτε είναι υλικό το οποίο το κάνω για σεμινάρια. Όλα μου τα περιστατικά είναι κατά αυτόν τον τρόπο τεκμηριωμένα, οπότε μπορούμε να αντλήσουμε από παντού. Εντάξει. Λοιπόν. Πόσο χρόνο χρειάζεται αυτό? Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια ερώτηση. Αυτό είναι ένα ραντεβού 3 ωρών. Και υπάρχει και η υποσχετική με τον ασθενή ότι θα υπάρξει και ένα ραντεβού άλλης μίας ώρας μετά για να διορθώσουμε τις λεπτομέρειες. Αυτό τον ασθενή δεν κατάφερα ακόμα να τον ξαναδώ. Έχει περίπου 1,5 μήνα που έγινε αυτό το περιστατικό. Προς το παρόν δεν κατάφερα ακόμα να τον ξαναφέρω. Έχουν αναβληθεί 2 ραντεβού ήδη. Αυτό είναι η χρήση του καρμπών για να δούμε λεπτομέρειες της μικροανατομίας που έχουμε φτιάξει ή που θέλουμε να φτιάξουμε. Τι κάνουμε? Παίρνουμε ένα καρμπών σύγκλησης και με μία κίνηση με τον αντίχειρα να πιέζει όλη την προστομπιακή επιφάνεια, πατάμε και το σέρνουμε. Δεν έχει νόημα να καθίσουμε και να τρίβουμε, γιατί τότε δεν θα δημιουργήσουμε, ουσιαστικά θα βάψουμε όλη την επιφάνεια. Εμάς μας ενδιαφέρει το καρμπών να βάψει μόνο τα σημεία τα οποία εξέχουν ή τα οποία είναι ανώμαλα. Και βλέπετε αμέσως πώς έχει αλλάξει η εικόνα αυτού. Με αυτόν τον τρόπο, με τα δύο δόντια, μπορούμε να κάνουμε συμμετρικά την εμφάνιση των δοντιών, συμμετρική. Αυτό είναι λαστιχάκι στήλβωσης. Πάντοτε, μα πάντοτε, να μην ξεχνάτε τα λαστιχάκια στήλβωσης, πάντοτε με νερό. Και αυτό είναι ίσως η πιο splatter φάση στο ιατρείο, γιατί αυτό το λαστιχάκι την ώρα που τρώει το νερό το πετάει, έτσι, οπότε ο ασθενής έχει προειδοποιηθεί, έχει εφοδιαστεί με χαρτιά, η βοηθός έχει εφοδιαστεί με χαρτιά, καλύπτει τους λαιμούς, αλλά πάντοτε με μπόλικο νερό. Και αυτές είναι πάστες στήλβωσης enamelized, οι οποίες χρησιμοποιούνται προοδευτικά. Ξεκινάμε με... Αυτό είναι goat brass, ουσιαστικά δηλαδή είναι τρίχα κατσίκας, είναι ακριβώς όπως το λέω. Και αυτό που θέλω να τονίσω σε αυτή την κίνηση είναι ότι προσπαθούμε να δουλεύουμε σε δύο κάθετους άξονες, δηλαδή είτε οριζόντια και κάθετα, είτε σε δύο, όπως μας βολεύει, σε δύο διαφορετικές διαγώνιες και με κινήσεις στα κάτω, όπως είναι δηλαδή στο βιολί το στα κάτω. Μπορούμε να πάρουμε ακόμα πιο λεπτόκοκες πάστες στήλβωσης και ένα τσόχινο δισκάκι και να τελειώσουμε να κάνουμε ουσιαστικά το gloss της επιφάνειας. Και αυτός είναι ο τρόπος, ο οποίος είναι πρωτόκολλο σε κάθε περιστατικό μου. Αυτός είναι ο τρόπος για τον συνάδελφο που ρώτησε, που λύανα και το προηγούμενο. Συνολικά, από τη φάση που θα έχει τελειώσει η διαμόρφωση, ξαναλέω, δεν είχα το recall για να διορθώσω κάποιες μικρολεπτομέρειες που εγώ βλέπω εδώ που δεν μου αρέσουν, να δω τα ούλα να γεμίζουν, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Και για να τα μαζέψω όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι ζαλιστήκατε, για να τα μαζέψω όλα αυτά και να τα κάνω μία, να βάλω ένα μπούσουλα, και ο μπούσουλας νομίζω σημαίνει πηξίδα, ή κάνω λάθος, πηξίδα. Ας υποθέσουμε ότι για το webinar σημαίνει πηξίδα, γιατί βλέπω έχει πηξίδα εκεί. Λοιπόν, ας δούμε λιγάκι ποια πρωτόκολλα συστήνεται να ακολουθείτε ανάλογα με την περίπτωση. Οπότε, σε σχέση με το τι έχω ως background, ως φόντο, το πού θέλω να φτάσω, θα βάλουμε τη ρητίνη βάση, την ενδιάμεση και την τελική μας ρητίνη.
Αν λοιπόν έχω ένα φυσιολογικό δόντι σε χρώμα, χωρίς δυσχρωμίες, και θέλω, ο στόχος μου είναι να φτιάξω ένα φυσιολογικό δόντι σε χρώμα, δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα άλλο. Βάζω το νομικρόμα και τελείωσα. Αν δεν έχω φόντο τίποτα και έχω στόχο ένα φυσιολογικό δόντι, πότε είναι αυτό το τίποτα? Σε ένα τετάρτης ομάδος. Σε ένα δευτέρας ομάδος στην άπο του πλευρά, αν το δευτέρας είναι άπο, στην ακρολοφία. Γενικώς, όταν δεν έχω βάση, όταν δεν έχω τυχώματα δοντιού γύρω-γύρω, τότε θα χρησιμοποιήσω πριν από την ομικρόμα τον μπλόκερ στις περιοχές που θέλω η διαφάνεια να πέσει. Αν όμως στην ίδια περίπτωση θέλω διαφάνεια, εκεί απλά θα χρησιμοποιήσω την ομνικρόμα. Αν έχω δυσχρωμίες και θέλω να καταλήξω σε ένα φυσιολογικό δόντι, όπως για παράδειγμα το τελευταίο περιστατικό που είδαμε, η λευκή κοιλίδα θεωρείται δυσχρωμία ασχέτως αν είναι φωτεινότερη, θα χρησιμοποιήσω τον μπλόκερ ως βάση, αν έχω να κρύψω κάτι πιο δυσχρωμικό, θα βάλω ένα ενδιάμεσο, μια ρητίνη μπάντι. Η μπάντι, η ρητίνη, να θυμόσαστε, από πλευράς διαφάνειας είναι ανάμεσα στην οδοντίνη και την αδαμαντίνη. Και θα τελειώσω με ομικρόμα σαν να πρόκειται να βάζω αδαμαντίνη. Αν έχω ένα φυσιολογικό δόντι και θέλω να το δείξω λευκότερο, στην ουσία δεν χρειάζομαι τον μπλόκερ, αλλά χρειάζομαι να βάλω ένα ενδιάμεσο μπάντι, το οποίο να είναι πιο φωτεινό και από πάνω την ομικρόμα. Και η πιο δύσκολη περίπτωση είναι να έχω ένα δυσχρωμικό δόντι και να θέλω να καταλήξω σε ένα φωτεινότερο δόντι, ένα λευκότερο δόντι. Σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε το χώρο για να βάλουμε και τα τρία υλικά. Και το μπλόκερ, και το μπάντι, και το ομνικρώμα, όπως ακριβώς θα κάναμε αν έχω ένα δυσχρωμικό δόντι, που ο στόχος μου είναι ένα φυσιολογικό δόντι. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι αυτός που θα οριστεί από το σχέδιο θεραπείας σε συνεννόηση δική σας και με τον ασθενή. Και κλείνοντας όλη αυτή την περίεργη ομιλία, θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία μου επικοινωνίας είναι κάτω, σας παρακαλώ, υπάρχει και στο Instagram λογαριασμός, υπάρχει και στο Facebook, και με mail επικοινωνώ. Στην πρώτη διαθεσιμότητά μου θα λύσω όλες σας τις απορίες. Θα τελειώσω με το γνωμικό της Coco Chanel, η οποία είναι πολύ σχετική με το θέμα χρώμα. Οι γυναίκες σκέφτονται όλα τα χρώματα εκτός από την απουσία χρώματος. Και εδώ μιλάμε για απουσία χρώματος σήμερα, έτσι. Έχω πει ότι το μαύρο τα έχει όλα, το λευκό επίσης. Η ομορφιά τους είναι απόλυτη, αποτελούν την τέλεια αρμονία. Καλό, Coco Chanel. Νομίζω για μας το είπε. Αλλά βέβαια είπε ότι το καλύτερο χρώμα στον κόσμο είναι αυτό που σου πάει. Τελικά, έτσι. Και ο Ρενουάρ, ο οποίος είπε ότι κάποια μέρα ένας από εμάς που δεν είχε μαύρο χρώμα χρησιμοποίησε το μπλε, και αυτό ήταν ο εμπρισιονισμός. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους ακούσατε. Είμαι σε θέση να πάρω τις υπόλοιπες ερωτήσεις που δεν απαντηθήκανε. Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σου μεταφέρω τώρα τις ερωτήσεις. Γίνανε σε διάφορες φάσεις, τις οποίες δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε. Mm-hmm. Καταρχήν, εάν το τείχομα που χρησιμοποίησες, νομίζω είπες ποιο ήταν, αλλά μια επιβεβαίωση ότι... Το συγκεκριμένο είναι το TOR-VM της... Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις λίγο τι είπες για τους κοινόδοντες. Μάλλον ο συνάδελφος εννοεί αυτό για την ενίσχυση που είπες για τους κοινόδοντες. Κοινοδοντική. Ωραία. Για να μην μπαίνουμε σε σύγκληση, γιατί η σύγκληση είναι τεράστιο κεφάλαιο και το ξέρω πολύ, θέλω να θυμόσαστε δύο πράγματα. Μία σταθεροποιημένη σύγκληση έχει α, οπίσθια προστασία, δηλαδή την ώρα που έχουμε μέγιστη συναρμογή, τα πίσω προστατεύουν τα μπροστά. Άρα αποφεύγουμε αυτό το που λέμε φρέμητος όταν χτυπάμε, το ξέρουμε όλοι. Και το δεύτερο είναι ότι στις λειτουργικές διαδρομές θα πρέπει τα πρόστια να διαχωρίζουν τα οπίσθια. Αυτό είναι επιφορτισμένη από τη φύση να το κάνουν οι κοινόδοντες. Όταν βλέπουμε φθορές σε κοπτικά χείλη τομέων, κάτι συμβαίνει με τη σύγκληση. Και δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να ονοματίζουμε βρουξισμός, που το λέμε για όλα τα περιστατικά πολύ εύκολα. Δεν είναι τόσοι πολλοί οι βρουξιστές, κυρίως οι πρωτογενείς. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι εάν, μάλλον για κάθε ασθενή ο οποίος κάθεται στην καρέκλα, πρέπει να το πούμε, δάγκωσε, τρίψε δεξιά, τρίψε αριστερά και να δούμε πού καθοδηγεί. Αν έχει παρεμβολή στη μία εργαζόμενη, για παράδειγμα, του φέρνει τη γνάθο στην άλλη θέση. Εάν βλέπουμε ότι στην πλευρά την εργαζόμενη δεν καθοδηγεί ο κοινόδοντας, είναι πάρα πολύ εύκολο να το διορθώσουμε. Βάλτε λίγο ρητίνη υπερόγεια. Όχι στη θέση που είναι η μέγιστη συναρμογή,
Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη μέγιστη συναρμογή. Πάρτε ένα καρμπονάκι, βάλτε να δαγκώσει, δείτε που γράφει και από εκεί και πέρα φτιάξτε μια ακρολοφία με ρητίνη και θα του έχετε δώσει λειτουργικά ένα σταθερό αποτέλεσμα για τουλάχιστον 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι για να σε αφήσει. Ναι. Μπορείς να εμποτίσεις το πινελάκι στο ενόπνευμα? Ποτέ και όχι και για κανένα λόγο. Το ενόπνευμα είναι διαλύτης. Ωραία. Καταστρέφεται το υλικό σας. Υπάρχει μια ερώτηση για την flow που έβαλε στη πισταλίδα. Αν θέλεις να επαναλάβεις λίγο ότι δεν είχες κάνει καμία άλλη επεξεργασία. Τίποτα. Ο λόγος ήταν ότι έχω ακόμα ενεργούς διπλούς δεσμούς, ειδικά μέσα στη φυσαλίδα που έχω εγκλωβισμένο οξυγόνο. Ξέρω ότι έχω στη βάδα αναστολής πολυμερισμού από το οξυγόνο. Την ώρα που θα βάλω τη flow θα γίνει ένα σώμα. Ωραία. Νομίζω ότι τις επόμενες ερωτήσεις μπορώ να τις πάρω εγώ. Και θέλω να σας πω ότι ναι, όλα αυτά τα βήματα μπορεί να μην είναι κάπου γραμμένα, αλλά μπορείτε να τα ξαναδείτε στο webinar αυτό, το οποίο θα είναι στη διάθεσή μας σύντομα και μόλις γίνει θα το ανεβάσουμε στο κανάλι μας στο YouTube. Υπάρχουν ερωτήσεις για ποιο κανάλι έχει ο Σύλλογος. Εάν γράψετε στο YouTube από τον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, θα σας βγάλει το επίσημο κανάλι του YouTube που έχουμε. Εκεί είναι όλα μας τα webinar και σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε εγγραφή, γιατί βοηθάει και τον Σύλλογο και αυτή είναι και η δύναμή μας. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερα. Και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά και τον συνάδελφο Παντελή Κούρο, που πάντα είναι πρόθυμος να βοηθήσει στις δράσεις αυτές, τις μετεκπαιδευτικές δράσεις του Συλλόγου. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης και την εταιρεία Unicon που χορηγεί το σημερινό webinar. Θέλω να πω ότι και το σημερινό webinar και αυτό που ήταν πριν 2 εβδομάδες έχουν την εξής ιδιαιτερότητα και νομίζω ότι είναι κάτι που το θέλουμε όλοι. Θα ακολουθήσουν πρακτικά. Σύντομα από την ιστοσελίδα μας θα ανακοινωθεί ο τρόπος που θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτά τα πρακτικά. Ανάλογα με τα νούμερα θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσους περισσότερους γίνεται, αν είναι δυνατόν και όλους. Οπότε, σας παρακαλώ πολύ να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας για τα τελευταία νέα. Εκεί θα βρείτε και τον τρόπο που θα μπορείτε να συμμετέχετε στα πρακτικά. Φυσικά, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε δει το webinar, το σχετικό webinar, και αν χάσετε σήμερα την ευκαιρία, ας το δείτε στο YouTube ή τέλος πάντων να το έχουμε όλοι φρέσκο όταν θα φτάσει η ώρα των πρακτικών. Παντελή, για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθείτε. Ραντεβού στο επόμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.